Μπήκαν μέσα στις αίθουσες και αφαίρεσαν τις κάλπες. Στη συνέχεια διέκοψαν και τη διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης που βρισκόταν εκείνη την ώρα σε εξέλιξη στο Πανεπιστήμιο. Για άλλη μια φορά, σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γύρω στις 10.30 το πρωί, ομάδες 25 με 30 φοιτητών που πρόσχεται στην παράταξη της ΠΑΣΠ, αρχικά κατέλαβαν τις αίθουσες του Πανεπιστημίου, όπου διεξάγονταν οι εκλογές 4 τμήματων για την ανάδειξη προέδρων. Μετά από λίγη ώρα, οι φοιτητές αφαίρεσαν τις κάλπες από την αίθουσα, με αποτέλεσμα η διαδικασία να διακοπεί, αλλά και να πραγματοποιηθούν διαπληκτισμοί μεταξύ φοιτητών και καθηγητών. Πρόθεσή τους, σύμφωνα με καθηγητές της σχολής, ήταν το μπλοκάρισμα των εκλογών, που αποτελούν κομμάτι του νόμου πλαίσιο. Η εκλογική διαδικασία στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο για την ανάδειξη προέδρων 4 τμήματων του Πανεπιστημίου διακόπηκε βία από ομάδα οργανωμένων φοιτητών της παράταξης ΠΑΣΠ, οι οποίοι εισήλθαν στην αίθουσα και κυριολεκτικά άρπαξαν την κάλπη εν μέσω ύβρεων και απειλών κατά μελών ΔΕΠ. Στη συνέχεια, οι φοιτητές πραγματοποίησαν και κατάληψη στο χώρο της Πριτανίας. Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο σήμερα όμως, καθηγητές από το εξωτερικό πραγματοποιούσαν εξωτερική αξιολόγηση σε ένα από τα τμήματά του. Και αυτή η διαδικασία, όπως αναφέρει ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Γρηγόρης Πραστάκος, διεκόπη βία από την ίδια ομάδα φοιτητών. Ντροπιαστήκαμε σε εξωτερικούς ανθρώπους, οι οποίοι ήρθαν από τη Μεγάλη Βρετανία, από την Αμερική, ήρθαν για να βοηθήσουν αυτό το Πανεπιστήμιο να πάει μπροστά. Έναν εκ των αξιολογητών τον απείλησαν με τη φυσική του ακαιρεότητα και αναγκάστηκε να φύγει. Όλη αυτή την ανομαλία την προκαλεί η παράταξη της ΠΑΣΠ. Σύμφωνα με τους καθηγητές του Πανεπιστημίου, η κατάσταση στη σχολή είναι πλέον εκτός ελέγχου, καθώς τις τελευταίες 4 ημέρες έχει διαλυθεί 2 φορές με βίαιο τρόπο η Γενική Συνέλευση του Οικονομικού Τμήματος.